Το ταφικό έθιμο αναβίωσε σήμερα ο πολιτιστικός σύλλογος Ποντίου Θηλωρίου και Ρασούντα και το Γάρις, πιστός στις παραδόσεις. Πρόκειται για ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι στις αναστημένες ψυχές, λίγο πριν αυτές επιστρέψουν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, θα μαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιέ τα ασθενείας ημών, έν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι στους νεκρούς μας, γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα επιστρέφουν πια στον τόπο τους. Αυτό τουλάχιστον λέει η παράδοση, την Ανάσταση του Κυρίου αναστένονται και είναι ανάμεσά μας και σήμερα, επειδή είναι φιλοξενούμενοι μας, τους τρώνουμε το πιο ωραίο τραπέζι για να φύγουν να πάνε να επιστρέφουν στον τόπο τους και να τους περιμένουμε ξανά του χρόνου να είναι ανάμεσά μας. Είναι μια πεποίθηση η οποία μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα όμορφα. Είναι ένα ευχάριστο, χαρούμενο τραπέζι. Πέρασε από γενιά σε γενιά. Κάποια στιγμή βέβαια σταμάτησε, όπως όλα τα έθιμα, εφόσον οι πρόσφυγες ήρθαν εδώ και έτσι ενσωματώθηκαν στο νέο τόπο. Ο σύλλογος όμως που ψάχνει τα έθιμα το αναβίωσε για πρώτη φορά. Ξέχασα και πόσα χρόνια πριν και χαίρομαι που το ξέχασα, γιατί αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει να είναι κομμάτι της παράδοσης και της ζωής του χωριού. Και εκείνο που σημειώνω κάθε φορά αυτή την ημέρα είναι ότι είναι ιδιαίτερη χαρά που νέες γενιές έρχονται εδώ, τα παιδιά μεγαλώνουν πια με το έθιμο, ανταμώνουν κάθε Αγίου Πνεύματος και πλέον είναι ένα έθιμο το οποίο έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα και στην κουλτούρα του χωριού και δεν μιλούμε πλέον για αναβίωση, μιλούμε για ένα έθιμο το οποίο συνεχίζει τη ζωή του με τις επόμενες γενιές. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη πρόσκληση στον κόσμο για να έρθει σήμερα εδώ. Το ξέρει και έρχεται για να στρώσουμε αυτό το τραπέζι και ευχαριστήσουμε, ευχαριστηθούμε πρώτα εμείς γιατί είναι ανάμεσά μας, να τους αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να τους θυμηθούμε και να τους διατηρήσουμε την πλάτη ζωντανή και να παρηγορηθεί αν θέλετε από τη δική μας καρδιά, γιατί όσο θυμάσαι τους νεκρούς σου, τόσο αυτοί παραμένουν ζωντανοί και αυτό είναι μια σημαντική στιγμή για την ψυχή μας και την ψυχή μας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να ευλογήσει αυτό το τραπέζι ο Μητροπολίτης μας. Μας είναι πραγματικά διπλή. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όλους. Οι ψυχές μας των νεκρών όλων να αναπαύονται και να χαρούν και αυτοί μαζί με εμάς. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι παλιότερα δεν γινόταν όπως θα δείτε σήμερα σύγχρονα με τα τραπέζια, τις καρέκλες. Γινόταν έξω από τα νεκροταφεία. Βάζανε στρώνε κουρελούδες. Εκείνα που συνήθως μαγειρεύανε και φέρνανε ως φαγητά ήταν τα φελία, οι απόθετες δηλαδή, πυροσκή, γιαούρτι, σίγαλα που το λένε εμείς, θυσία, ριζόγαλο και φυσικά το οποίο συντηρεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας να φωτίζει και να καθοδηγεί τη ζωή μας. Το θηλώριο λοιπόν, όπως ξέρετε, είναι ένα σχεδόν αμυγός ποντιακών χωριών και δόξα τω Θεώ θα έλεγα κρατάει όλα αυτά τα ποντιακά έθιμα, αυτά με τα οποία τους νέους τους γαλούχησαν οι πατέρες τους, οι οποίοι οι περισσότεροι βρίσκονται κοιμηθέντες στο κημητήριο του χωριού. Η παράδοσή τους και η παράδοση λοιπόν λέει ότι μετά την Πεντηκοστή, με την Ανάσταση, οι ψυχές αναστένονται. Βέβαια, αυτές είναι παραδόσεις, έτσι. Αλλά όμως με την εορτή του Αγίου Πνεύματος πηγαίνει η κάθε ψυχή εκεί που ο Θεός την έχει τοποθετήσει και βέβαια εις τον Παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται, φέρνουν τα φαγητά τους
και κάνουν ένα τραπέζι, όχι τραπέζι λύπης, αλλά τραπέζι χαράς. Ήρθε λοιπόν να ευλογήσω αυτό το τραπέζι και να κάνουμε και ένα τρισάγιο για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοιμηθέντες στο κοιμητήριο αυτού του χωρίου. Εγώ στον πεπεδημένο, αυτός και τα ψυχά στον δούλων σου, σώτερα να πάψω. Ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνας μόρος και η σάσα.